Τώρα, ένα 24ωρο μετά τις διευκρινήσεις που έδωσε, κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Εργασίας σε σχέση με τα νέα εργασιακά δεδομένα, οι αντιδράσεις των επιχειρήσεων ποικίλουν. Πολλοί είναι οι επιχειρηματίες που εμφανίζονται απρόθυμοι να προχωρήσουν σε μειώσεις μισθών. Ενώ άλλοι, μπροστά στον κίνδυνο λουκέτων ή απολύσεων, εμφανίζονται έτοιμοι να υιοθετήσουν τα νέα μέτρα. Να δούμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Ράνιας Τζίμα. Αμέσως μετά θα είναι μαζί μου ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και ο Γιάννης Καντέλης. Ανοιχτά αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα οι επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή των νέων εργασιακών ρυθμίσεων, καθώς μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών δηλώνει απρόθυμος να εφαρμόσει τη δυνατότητα μειώσεων, ενώ άλλοι με ορατό τον κίνδυνο λουκέτων και απολύσεων δεν αποκλείουν την εφαρμογή των νέων μέτρων. Η διαφημιστική εταιρεία Sprint βρίσκεται στο χώρο της επικοινωνίας 23 χρόνια. Τα τελευταία δύο η εταιρεία είδε το τζίρο της να μειώνεται κατά 13%. Κατάφερε όμως να διατηρήσει και τις 23 θέσεις εργασίας χωρίς να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών, ενώ συνέχισε να επιδοτεί εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εργαζόμενους. Στο άκουσμα των νέων μέτρων, ο πρόεδρος της εταιρείας, Ντίνος Λαμπρινόπουλος, αντιτάσσει το διάλογο μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, ενώ δηλώνει πως δεν θα κάνει χρήση του δικαιώματός του για μειώσεις μισθών. Αυτών των ρυθμίσεων χρήση δεν πρόκειται να κάνω. Εντάξει. Υπάρχει όμως ενδεχόμενο να αναγκαστώ να μειώσω μισθούς. Λέω και πάλι λοιπόν ότι αν τους μειώσω τους μισθούς, θα τους μειώσω πολύ λιγότερο προφανώς από ό,τι λέει αυτό. Εξάλλου είμαστε πάρα πολύ ψηλότερα από τα νούμερα αυτά σαν μισθούς αυτή τη στιγμή. Και αυτό θα γίνει με τη συμμετοχή των εργαζομένων και με την κατανόησή τους, γιατί και οι δικοί μου εργαζόμενοι και εγώ πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες έχουμε την υποχρέωση να σώσουμε τις εταιρείες μας. Ως έσχατη αλλά πιθανή λύση αντιμετωπίζει την πιθανότητα εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων γνωστή εταιρεία κατασκευής φωτιστικών που απασχολεί περισσότερους από 150 εργαζόμενους. Μέχρι σήμερα η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε μειώσεις αποδοχών, ωστόσο η υπεύθυνη μάρκετινγκ της εταιρείας αναγνωρίζει ότι η μείωση μισθών θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για τις επιχειρήσεις προκειμένου να αποφευχθούν οι απολύσεις. Αν χρειαστεί όμως θα το κάνουμε και εμείς προκειμένου δηλαδή να τον απολύσει τον άλλον, έστω ας δουλέψουμε αυτά τα χρήματα. Αλλά ως μέτρο θα είναι το τελευταίο. Οι νόμοι δεν δεσμεύουν κανέναν και τίποτα. Τον καλό τον εργαζόμενο κανείς δεν τον διώχνει. Τον παραγωγικό εργαζόμενο ο επιχειρηματίας τον θέλει και τον αμείβει και όλα και μπόνους θα του δώσει. Τα χαρτιά δεν δεσμεύουν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι περιπτώσεις όπου οι εργοδότες μπορούν να προχωρήσουν μονομερό σε μεταβολή του μισθού είναι περιορισμένες και αφορούν σε όσους αμείβονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όπου η μείωση μπορεί να φτάσει το 22%, διαμορφώνοντας το βασικό μισθό στα 586 ευρώ. Σε όλους τους νέους κάτω των 25 ετών, ανεξαρτήτως κλάδου εργασίας, όπου η μείωση μπορεί να φτάσει το 32% και ο βασικός μισθός να διαμορφωθεί στα 511, ενώ ο εργοδότης μπορεί χωρίς τη συγκατάθεση του εργαζόμενου να μειώσει το μισθό του στο κλιμάκιο της κλαδικής σύμβασης όπου ανήκει, διατηρώντας 4 βασικά επιδόματα αν η κλαδική σύμβαση λήξει και παρέλθηκε η μετενέργεια. Διχασμένοι εμφανίζονται και οι νέοι στο ενδεχόμενο να εργαστούν με μισθούς που δεν θα ξεπερνούν τα 511 ευρώ. Ο Θανάσης Τζάκος είναι 23 ετών και σπουδάζει μηχανολόγος. Τον τελευταίο χρόνο βλέπει τον έναν μετά τον άλλον τους φίλους του να φεύγουν στο εξωτερικό. Για τον ίδιο όμως, η φυγή δεν είναι λύση. Τα 511 ευρώ θα είναι, όπως λέει, η αρχή για να συνεχίσει να κυνηγά το όνειρό του. Αν και είναι δύσκολα με 500 κάτι ευρώ, αναγκαστικά, υποχρεωτικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, εκτός και αν φύγουμε, εκτός Ελλάδας. Δική μου προσωπική επιλογή δεν είναι να φύγω, αγαπάω τη χώρα μου. Οπότε αναγκαστικά, εντάξει, βέβαια έχουμε μια ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα φτιάξουμε πράγματα. Ο Κωνσταντίνος Μαυρίδης σπουδάζει οικονομικά και σε λίγους μήνες από τώρα θα βγει στην αγορά εργασίας. Για εκείνον όμως, ένας μισθός 500 ευρώ δεν αποτελεί επιλογή. Η φυγή στο εξωτερικό είναι πλέον μονόδρομος. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας νέος που είναι διθυμένος να εργαστεί με τέτοιο μισθό. Είναι πολύ μεγάλη κατάδια για αυτό το πράγμα, δουλεύουμε για 510 ευρώ το μήνα. Και εγώ προσωπικά σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δουλέψω με αυτά τα χρήματα. Οπότε τι θα κάνεις? Οπότε θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε εντός Ελλάδος να βρούμε μια εργασία που θα μας προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον. Αλλιώς δυστυχώς θα αναγκαστούμε και εμείς να φύγουμε στο εξωτερικό. Τάση σταθεροποίησης πάντως αναμένεται να παρουσιάσει η αγορά εργασίας σύμφωνα με έρευνα της Manpower. Το πρώτο τρίμηνο του 2012 οι επιχειρήσεις που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο απολύσεων έφταναν το 24%, ποσοστό που υποχώρησε στο 19%. Το πρώτο τρίμηνο το 61% των επιχειρήσεων δήλωνε πως το προσωπικό του θα παραμείνει σταθερό, ποσοστό που αυξήθηκε στο 68%. Περισσότερες είναι και οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι μπορεί να προχωρήσουν σε αυξήσεις μισθών.
Να καλησπέρισω εδώ τον Μπάμπη Παπαδημητρίου και τον Γιάννη Καντέλη. Μιλάμε για ένα νέο χάρτη στα εργασιακά. Επομένως, υπάρχουν πολλά πράγματα που ακόμη πρέπει να καταλάβουμε. Γιάννη, να ξεκινήσουμε από το θέμα του διευθυντικού δικαιώματος για να καταλάβουμε που, σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει, ασκείται το διευθυντικό δικαίωμα σου διαφορά στι μειώσει των κατώτατων και σε ποιες όχι. Λοιπόν, σε το διευθυντικό δικαίωμα ή αλλιώς η δυνατότητα μονομερώς η επιχείρηση, ο εργοδότης να μειώσει μισθούς και αποδοχές στους εργαζόμενους είναι στις εξής τρεις περιπτώσεις πολύ συγκεκριμένα. Πρώτον, στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όταν κάποιος αμείβεται με αυτήν δηλαδή και αναγράφεται αυτό στη σύμβασή του, ότι αμείβεται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μονομερώς 22% μείωση του μισθού του από την επιχείρηση εφόσον το επιθυμεί. Η δεύτερη περίπτωση, και εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, είναι στις κλαδικές συμβάσεις, αλλά σε ποιες κλαδικές συμβάσεις. Μονομερώς μπορούν να υπάρξει μείωση των κλαδικών συμβάσεων που έχουν λήξει μετά τις 14 Αυγούστου του 2011. Σε αυτές λοιπόν τις κλαδικές συμβάσεις που έχουν λήξει μετά τις 14 Αυγούστου του 2011 και θα λήγουν το επόμενο διάστημα που θα κυλάει μπροστά μας, θα μπορούν από τις 14 Μαΐου και μετά το νωρίτερο οι επιχειρήσεις να πάνε σε μονομερείς μειώσεις, κατεβάζοντας τις αποδοχές του εργαζόμενου στο κλιμάκιο της κλαδικής σύμβασης, όταν το ξεπερνούσαν, συν τα 4 επιδόματα. Αυτά που είδαμε και στο βίντεο, δηλαδή εν συντομία παιδιών σπουδών, ορειμάνσεις πολύ βασικό και επικινδυνότητας. Μπορούν να κοπούν όλα τα άλλα επιδόματα με το διευθυντικό δικαίωμα όπως ανέφερες. Για τις πριν τον Αύγουστο του 2008 συμβάσεις που έχουν λήξει, πριν από αυτή την ημερομηνία, το 2011 συγγνώμη, δεν μπορούν μονομερώς οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε μειώσεις, δεν μπορούν να κόψουν ούτε καν ένα επίδομα από αυτή τη σύμβαση. Τώρα, στους νέους έως κάτω των 25 ετών... Περίμενε, εδώ, μισό λεπτό, ναι. Πριν πάμε στους νέους, θέλω να ρωτήσω τον Μπάμπη, τι τοπίο θα διαμορφώσουν αυτές οι αλλαγές, Μπάμπη. Οπωσδήποτε δημιουργείται μια δυνατότητα, έλεγα μια ελαστικότητα στην αγορά εργασίας, την οποία εμπόδιζαν οι συλλογικές συμβάσεις έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί, και δημιουργούνται ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να ξαναδούνε τις αμοιβές τους χωρίς απόλυση. Διότι αν είναι να πάνε σε απόλυση, δεν θα συζητήσουμε την αμοιβή. Άρα δημιουργείται μια δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κάνουν ένα βήμα, να μην έχουμε περισσότερη ενεργία, αλλά να περιορίσουν ταυτοχρόνως εκεί που χρειάζεται και αυτές που το έχουν ανάγκη. Την δαπάνη για μισθούς. Είδαμε όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει επιλογή άλλη ο εργαζόμενος. Κοίτα να δεις, το δεν έχει επιλογή είναι σχετικό. Οπωσδήποτε, σου λέω, αυτό θα είναι ο κανόνας, φαντάζομαι, για πάρα πολλές επιχειρήσεις που είναι στριμωγμένες, όμως δεν θα είναι ο κανόνας για όλες τις επιχειρήσεις. Ήδη εμείς και μόνο με λίγο γυρίσαμε στην αγορά και βλέπουμε ότι πολλές επιχειρήσεις λένε ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε, δεν μας χρειάζονται, δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Κάπου αλλού είναι το πρόβλημά τους προφανώς. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όταν θα πάνε, διότι θα πάνε τα σωματεία, τα συνδικάτα, θα καθίσουν και θα συζητήσουν νέες συμβάσεις. Θα έχουν στο μυαλό τους ότι αυτή τη φορά πρέπει πραγματικά να κάνουν συζήτηση. Επί της ουσίας και γνωρίζοντας ότι δεν είναι όσα είχαν μέχρι τώρα κατοχυρωμένα, ότι θα χρειαστεί από τη συζήτηση να βγει, δηλαδή κάθε φορά που θα κάθονται στο τραπέζι, κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, θα ξέρουν ότι πρέπει να επιβεβαιωθούν τα όσα έχουν. Δεν είναι δεδομένα, ούτε άλλωστε, όπως θα μας πει ο Γιάννης, μπορούν εύκολα να πάνε στη διαιτησία και να κερδίσουν αυτό που θέλουν. Θα δούμε και το θέμα της διαιτησίας. Προηγουμένως, σε διάκοψα, Γιάννη, όταν πήγες να μας πεις για τους νέους. Από χθες ξέρουμε ότι η μείωση αυτή του 32% στους νέους έως 25 ετών είναι σε όποιο κλάδο κι αν απασχολούνται. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πολύ απλά, Σία, ότι θα δούμε περιπτώσεις όπου η μείωση για κάποιον ο οποίος είναι 24-23 ετών και εργάζεται κάπου που τον καλύπτει μια κλαδική σύμβαση και αυτή τη στιγμή δεν παίρνει τα χρήματα της Εθνικής Γενικής, παίρνει τα χρήματα μιας κλαδικής σύμβασης, μπορεί να είναι και 900 ευρώ αυτή τη στιγμή. Αν πάει η επιχείρηση και του πει, ο νόμος μου δίνει τη δυνατότητα πλέον να μειώσουμε κατά 32% από το επίπεδο της Εθνικής Γενικής τον μισθό σου, για αυτόν τον εργαζόμενο που αμείβεται με 800 ή 900 ευρώ, είναι πολύ μεγαλύτερη μείωση. Δηλαδή, μέχρι να φτάσει στα 511 ευρώ, θα ξεπεράσει κατά πολύ τον 32%, θα φτάσει στο 40-42% η μείωση αυτή. Άρα, βλέπουμε ότι στους νέους οι μείωσεις θα είναι μεγαλύτερες εφόσον προχωρήσουν και θα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν γιατί έχουν πολύ χαμηλότερη βάση εκκίνησης. Και το κριτήριο εδώ, σύμφωνα με τον νόμο, είναι μόνο ηλικιακό.
Δεν έχει σημασία δηλαδή αν σε καλύπτει κάποιο κλάδο ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Μόνο η ηλικία σου παίζει ρόλο για να διαμορφωθεί και ο μισθό. Και μπορεί αυτό, Μπάμπη, να είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει την ανεργία. Σίγουρα. Μην ξεχνάμε ότι στην ανεργία αυτή τη στιγμή ένα στου δύο νέου μέχρι αυτή την ηλικία δεν έχει δουλειά και αναζητεί. Και επίσης ότι στους εγγεγραμμένους ανεργούς η στατιστική δείχνει ότι ένας στους δύο είναι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει, αν θέλεις, αποκτήσει ένα πανεπιστημιακό δίπλωμα και επομένως είναι σε αυτή και πάλι περίπου κατά τεκμήριο την κατηγορία. Έχουμε ένα τεράστιο, τεράστιο πρόβλημα σε αυτή την κατηγορία, στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει με κάθε τρόπο να μπουν στην αγορά εργασίας. Άρα είναι προτιμότερο, και αυτό έκαναν όλες οι χώρες, να ρίξεις το κατόφλι το μισθολογικό, διότι αλλιώς τι πετυχαίνεις. Στην πραγματικότητα, όσοι θα βρίσκουν μια δουλειά θα είναι στη μαύρη, θα είναι ανασφάλιστοι, δεν θα γραφτεί για τη σύνταξή τους. Άρα θα δοκιμάσουμε αυτό που έκαναν και οι άλλοι και ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον αυτή τη φορά θα δουλέψει. Ακούσαμε πάντως και κάποιους νέους να μιλούν στο ρεπορτάζ και να λένε, και λογικά νομίζω, ότι για μένα, για τα όνειρά μου, για το μέλλον μου, δεν αποτελεί επιλογή να πάω κάπου να δουλέψω με 500 ευρώ. Σύμφωνοι, αλλά ακούσαμε δύο ανθρώπους οι οποίοι σπουδάζουν και για τους οποίους είναι αποδεδειγμένο ότι πολύ γρήγορα πιάνουν πολύ καλύτερες αμοιβές. Άλλωστε, αυτό που αλλάζει, ας το πω τώρα, είχα σκοπό να μην το ξεχάσω να σου το πω. Αυτό που θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει αύριο το πρωί, δεν θα αλλάξει ούτε το καλοκαίρι. Φαντάζομαι θα περάσουν αρκετοί μήνες, ίσως και χρόνια. Αυτό που θα αλλάξει είναι ο τρόπος που βλέπουμε τη δουλειά μας. Τώρα πήγαινε κάποιος να πιάσει μια δουλειά, το ρώταγες τι θες για τη δουλειά σου, σε τι ελπίζεις να πληρωθείς για τη δουλειά σου και σου έλεγε ό,τι προβλέπεται από τη σύμβαση. Τώρα δεν θα το λέει. Αλλά ακόμη και ο εργαζόμενος που είναι μέσα στη δουλειά θα έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να αποδείξει ότι είναι καλός και πάνω εκεί να πάει να απαιτήσει περισσότερα χρήματα. Με λίγα λόγια, θα κάνουμε κάτι που σε πάρα πολλά κράτη το κάνουν πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Θα βγούμε από μια οικονομία όπου τα πάντα είναι ρυθμιζόμενα και θα πάμε σε μια οικονομία όπου τα πάντα πρέπει και να τα αποδείξεις, δύσκολα, με ανταγωνισμό βεβαίως, αλλά πάντως σίγουρα όταν το αξίζεις θα το απαιτήσεις. Κλείνοντας και λίγο σύντομα, Γιάννη, τι ρόλο έπαιζε μέχρι σήμερα ο ΟΜΕΔ και τι αλλαγές θα φέρουν πρακτικά οι νέες ρυθμίσεις ό,τι αφορά στη διαιτησία? Ο ΜΕΔΣΙΑ αποτελούσε αποκούμπι για πολλές φορές για τους εργαζόμενους. Δηλαδή, ήξεραν ότι όταν σε αυτά που ζητούσαν δεν τα έβρισκαν με τις επιχειρήσεις, θα πάνε στον ΟΜΕΔ και μέσω του ΟΜΕΔ θα υπάρξει η κλαδική σύμβαση. Άρα, θα καλύπτονταν από αυτήν, θα είχαν αυτήν για να περάσουν τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια, κρατώντας τις αμοιβές σε ένα υψηλό επίπεδο. Τώρα, με την απέτηση να πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο για να πάνε στον ΟΜΕΔ, θα είναι πολύ πιο δύσκολο η προσφυγή σε αυτόν. Άρα δεν θα υπάρχει το αποκούμπι του ΟΜΕΔ. Οπότε, αν δεν τα βρίσκει με το διάλογο, αν δεν τα βρίσκει με τη συζήτηση και βάζοντας τα δεδομένα κάτω και όλα τα στοιχεία, δεν θα ξέρεις ότι θα πας κάπου και εκεί θα δικαιωθείς και θα πάρεις αυτό που ζητούσες. Και άρα, Μπάμπη. Εδώ θα διαφωνήσω με τον Γιάννη. Αποκούμπι δεν το έλεγα ποτέ. Δυστυχώς είχε μεταβληθεί ένας πολύ σοφός θεσμός της διαιτησίας σε μια επέκταση των συνδικάτων. Και γι' αυτό πάρα πολλοί διαιτητές, κανονικά φαντάζομαι ότι θα συμβεί αυτό, θα πρέπει να παραιτηθούν και να εγκαταλείψουν αυτή τη δουλειά, γιατί ο τρόπος με τον οποίο την έκαναν δεν μπορεί να συνεχιστεί να γίνεται. Όταν βάζεις ένα διαιτητή, είναι ένας διαιτητής ο οποίος είναι αποδεκτός και από τους δύο. Γιατί θα δεχτούμε τη σοφή του γνώμη? Επειδή και οι δύο δεχτήκαμε να το διορίσουμε. Αυτή η αρχή τώρα προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια. Το δεύτερο είναι ότι ο διαιτητής δεν θα κρίνει για τα πάντα. Δεν θα κρίνει για το πώς πρέπει να οργανώσουμε το στούντιο και τι δουλειά πρέπει να κάνει ο καθένας. Θα κρίνει μόνο για ένα θέμα. Το θέμα της αμοιβής. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά θα βοηθήσουν ώστε να γίνουν πιο δίκαιες οι δικές του παρεμβάσεις του διαιτητή, της διαιτησίας, και άρα και τα δύο μέρη να μπορούν να ελπίζουν σε μια πιο δίκαιη διευθέτηση των οποιονδήποτε αντιθέσεων, και σε αυτόν τον χώρο, τον εργασιακό, είναι αλήθεια, υπάρχουν πολλές. Μάλιστα. Νέα δεδομένα λοιπόν. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.